Θα ήθελα και πριν κλείσουμε και την άποψή σας για δύο ζητήματα που αφορούν το Μεσανατολικό. Το πρώτο έχει να κάνει με την τελευταία δήλωση Biden ότι δείχνοντας με το δάχτυλο επί της ουσίας τον Νετανιάχου, δεν έχεις κάνει αυτό που έπρεπε να κάνεις για την εκεχηρία και κατ' επέκταση ευθύνεσαι εμέσως για τη δολοφονία, για την ψυχρό δολοφονία των 6. Αυτό του είπε. Γιατί όταν λέει ότι η εκεχηρία ίσον απελευθέρωση, ο θάνατος αυτών των 6 είναι, τον έδειξε με το δάκτυλο. Και το δεύτερο, η απόφαση του Στάρμερ, εγώ τη θεωρώ ιδιαίτερο σημαντική. Σταματάει την προμήθεια όπλων. Τώρα άγεται εξαιτίας της σοβαρής μουσουλμανικής κοινότητας στο Λονδίνο, επειδή υπάρχει μια ακόμα μικροομάδα μέσα στο κοινοβούλιο το Βρετανικό υπό τον Κόρμπιν που είναι φιλοπαλαιστινιακή. Δεν ξέρω από πού εκπορεύεται αυτό, αλλά είναι μια κίνηση πολύ σημαντική κατά την άποψή μου. Κοιτάξτε, είναι και οι δύο ερωτήσεις εξοχές και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για ουσιαστικά σοβαρά ζητήματα. Ξεκινώ από τη δεύτερη. Οι εργατικοί ούτως ή άλλως έχουν μια κατεύθυνση συγκεκριμένη στον πόλεμο απέναντι στη Γάζα από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να σας πω, συζητώντας και με αρκετούς Βρετανούς συναδέλφους, ότι η Βρετανική κυβέρνηση, η σημερινή των εργατικών, αλλά και το επανομαζόμενο British Deep State, δηλαδή το βαθύ κράτος, είναι ιδιαίτερος ενοχλημένο με το γεγονός ότι το Ισραήλ από την πρώτη ημέρα στην πραγματικότητα δείχνει την Βρετανία λέγοντας ότι είναι το πρώτο μουσουλμανικό κράτος του δυτικού κόσμου. Δηλαδή αυτό το mocking process, αυτή η κοροϊδία, εάν θέλετε, η οποία απομειώνει βέβαια το κύρος και γόητρο των Βρετανών. Για να πούμε όμως την ουσία, θα συνδέσω ξανά την απόφαση της κυβέρνησης των εργατικών με το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες, 3 ή 4 ημέρες, ο Βρετανός Πρωθυπουργός μίλησε για έναν πάρα πολύ επώδυνο προϋπολογισμό, ο οποίος έρχεται για τους Βρετανούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Βρετανία σηκώνει τα μανίκια και μπαίνει σε μια περίοδο, ένα deep recession, το οποίο πρέπει να προβληματίσει και εμάς. Η Βρετανία δεν κοίται μακριά. Η Βρετανία θα επηρεάσει και την Ευρώπη. Πραγματικά εκπλήσωμαι με αναλύσεις οι οποίες αφήνουν έξω την αναγγελία του Βρετανού Πρωθυπουργού για επίπονο προϋπολογισμό. Μου θυμίζει δυστυχώς πάρα πολύ την ανεμελιά που δείχναμε το 2008, όταν οι Αμερικανοί προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να σώσουν το δικό τους οικονομικό σύστημα. Εάν η Βρετανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες παλεύουν για την οικονομία τους, η Ευρώπη δεν έχει μια τέτοια ευχέρεια ή δυνατότητα. Φυστά. Και για να το βάλω και στα δικά μας πλαίσια, ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος οφείλουν να κοιτούν τον ουρανό χαμογελώντας, γιατί ακόμα δεν βρέχει. Το κλείνω αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε όλοι και να καταλάβουμε τι ακριβώς λέω. Ήταν λοιπόν κάτι αναμενόμενο ότι θα λαμβανόταν μια τέτοια απόφαση πολύ παραγωγική από τους Βρετανούς. Για να έρθω σε αυτό το οποίο είπατε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σχέσεις μεταξύ των δημοκρατικών, οι σχέσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Νετανιάου είναι ιστορικά κακές από την εποχή του Μπαράκ Ομπάμα. Σας θυμίζω ότι ουσιαστικά οι δύο ηγέτες είχαν φτάσει σε ένα σημείο που κανείς δεν ήθελε να σηκώσει το τηλέφωνο στον άλλον. Δηλαδή το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο στην πραγματικότητα είναι το μοναδικό ευνοημένο δυτικό κράτος από άποψη χρηματικής βοήθειας που δέχεται κάθε χρόνο σε τρομακτικά ποσοστά, έτσι, σε πολύ ψηλά ποσοστά. Νομίζω λοιπόν ότι ο Biden παίρνει τον ψυχισμό ενός μεγάλου κομματιού των Ισραηλινών πολιτών και κυρίως της αντιπολίτευσης, η οποία πλέον κατηγορεί ανοιχτά τον Νετανιάου για αυτή τη διαδικασία, ότι δεν μπαίνει σε συνθήκη συζήτησης και συνδικολόγησης με την ίδια τη Χαμάς. Αλλά εδώ θα ήθελα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δικαιώνω τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο ρόλος μου δεν είναι τέτοιος, εγώ είμαι Έλληνας πανεπιστημιακός, ερμηνεύω όμως τα γεγονότα. Εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής. Εάν η ιστορία έχει δικαιώσει οι ηγέτες του δυτικού κόσμου, όπως για παράδειγμα η Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία έλεγε ότι εγώ δεν συνομιλώ
με τρομοκράτες, τότε θα πρέπει να δούμε εάν τελικώς σε μια συνθήκη όπου το Ισραήλ βρίσκεται σε μια διαδικασία διαρκούς και ανοιχτού πολέμου με διάφορους παράγοντες, η πίεση η οποία ασκεί η αντιπολίτευση προς τον Νετανιάου τελικά έχει τα αποτελέσματα τα οποία ήδη θα ήθελαν, ή αν οδηγούν τον Νετανιάου στην γωνία, στυλώνοντας τα πόδια και ουσιαστικά στην πραγματικότητα δημιουργώντας πλήστα προβλήματα σε μια επίλυση της κρίσης σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολη και η υπόθεση της Γάζας. Είναι απολύτως αντιληπτό. Κύριε καθηγητά, πολλά ευχαριστώ. Ελπίζω κάποια στιγμή να σας έχω και εδώ στο στούντιο. Γνωρίζω ότι είσαστε μακριά, αλλά εάν και εφόσον σας φέρει ο δρόμος σας κατά εδώ, θα είναι μεγάλη χαρά να βρεθούμε μαζί στο στούντιο. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωρίζετε. Το ξέρω. Την επόμενη φορά όμως που θα έρθω στην Αθήνα, θα χαρώ πάρα πολύ να είμαι και εγώ κοντά σας. Γιατί θα πρέπει να πούμε περισσότερα, μπορούμε να πούμε περισσότερα και θα είναι μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.